Στην αντεπίθεση περνάει η Καμαλά Χάρις και υπεραμείνεται της εργασίας της στα McDonald's μετά το δημόσιο κατηγορό του Ντόναλντ Τραμπ πως δεν φόρεσε ποτέ την ποδιά εργασίας της συγκεκριμένης επιχείρησης. Και στέλνει μήνυμα αύξησης του κατώτατου μισθού. The current federal minimum wage is $7.25 an hour. I absolutely believe we must raise minimum wage and that hardworking Americans, whether they're working at McDonald's or anywhere else. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Βόρεια Καρολίνα αναφέρθηκε και στον διορισμό δικαστών επιθετίας του. One of the greatest things I've done is the Supreme Court and also getting over 300 judges appointed. Η Καμαλά Χάρις επανέρχεται κατηγορώντας τον και πάλι για φασισμό. A general said about him that he is fascist to the core. Το πινκ-πονγκ επιθέσεων συνεχίζεται με το Ρεπουμπλικανό να δηλώνει πως η Χάρις είναι καταστροφική για το χριστιανισμό. Kamala says that people who believe in Jesus don't belong to our rallies. Από το πεδίο των Ρεπουμπλικανών, ο πιο θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, ο Elon Musk, εκθιάζει και πάλι τον υποψήφιο πρόεδρο, αυτή τη φορά για το θάρρος του. You have to admire that, you know, Trump, after getting shot with blood streaming down his face, so he's fist pumping, fight, fight. You want a leader who's going to deal with some very, very tough cookies out there, who's going to, you know, deal with a Putin or a Kim Jong-un or, you know, China. Yeah, China. Έχοντας μπει στην τελική ευθεία για την 5η Νοεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να δείχνουν πως η μάχη θα δοθεί στήθος με στήθος, με την Washington Post να δίνει προβάδισμα μίας μονάδας στη Χάρις με ποσοστό 49%. Στις πολιτείες κλειδιά υποψήφια των Δημοκρατικών προηγείται σε Georgia, Pennsylvania, Michigan και Wisconsin. Ο Τραμπ διατηρεί μικρό προβάδισμα σε Αριζόνα και Βόρεια Καρολίνα, ενώ είναι ισόπαλος με τη Χάρις στη Νεβάδα.